Λοιπόν, εδώ είμαστε με το συνεταιράκι Κάτια Νανά Μάνου. Συνεταιράκι. Ωραία τα λες. Και είπαμε να βγούμε. Τα λέμε πλέον συχνά, η αλήθεια είναι. Ναι, τα λέμε συχνά και μάλιστα φίλοι μου αγαπημένοι, όχι μόνο τα λέμε συχνά, αλλά τυχαία έτυχε να έχουμε και πολύ καλή χημεία. Δηλαδή κάναμε πολύ ωραία γυρίσματα. Περνάμε πάρα πολύ ωραία. Όλα όσα βλέπει ο κόσμος είναι έτσι αυθόρμητα και πηγαία. Τα λες ωραία όμως. Γιατί γνωρίζεις. Είμαστε και οι δύο μερακλείδες, τουλάχιστον από την πλευρά της παράδοσης. Και η Κάτια Νανά μεγάλωσε σε ένα τέτοιο χώρο όπου πραγματικά, φίλη μου, ζει από μικρό κοριτσάκι που την ξέρω εγώ τουλάχιστον και την καμάρωνα ως χορεύτρια στο χορευτικό όμιλο Τρικάλων. Γιατί η Κάτια Νανά Μάνου είναι η κόρη του Παναγιώτου Μάνου, είναι μαζί με την αδερφή της, τη Ραφαέλα και τον Παναγιώτη, έχουν το χορευτικό όμιλο Τρικάλων. Κάνουν πέρα από τα παραδοσιακά τους, βέβαια έχουν ανοιχθεί τώρα και στους μοντέρνους χορούς και στους Latin χορούς, δεν είναι, αλλά το παραδοσιακό είναι παραδοσιακό. Είναι η μεγάλη μας αγάπη, είναι η αφετηρία μας, είναι κάτι που μας έχει χαρακτηρίσει όσα χρόνια και που δεν σταματά να παρουσιάζει ενδιαφέρον για μας προς μελέτη και ανάδειξη και παρουσίαση, όπως και η ελληνική παραδοσιακή ετοιμασία με την οποία ασχολούμαστε και παρουσιάζουμε. Αυτό να πούμε ότι είναι μια ιδέα του Χρήστου Πίσα. Μας την έλεγε χρόνια, η αλήθεια είναι. Είναι ο νονός της εκπομπής. Ο νονός, δηλαδή, μάλλον ο πατέρας της εκπομπής, γιατί αυτός μας έλεγε χρόνια να την κάνουμε. Και είχε δίκιο. Εγώ πάντως το τρέναρα, να σου πω την αλήθεια. Το φοβόμουν. Το φοβόμουν με την έννοια ότι θα είναι κάτι το οποίο θα είναι βαρετό, έλεγα. Ποιον ενδιαφέρει τώρα οι φορεσιές. Ο Χρήστος Πίσας μπορεί να φαίνεται ότι απέχει από όλα αυτά, αλλά πιστεύω ότι είναι πραγματικός λάτρης της παράδοσης, τη στηρίζει με κάθε τρόπο και την πρόταση αυτή μας την κάνει χρόνια. Εγώ λόγω χρόνου πιο πολύ δεν το είχα συζητήσει παραπάνω. Είδαμε τώρα και τελικά εγώ κοιτούσα τα πλάνα εκεί που έδινε κάτι, ήταν από την εκπομπή με τους Πόντιους. Η πρώτη μας εκπομπή που την κάναμε μέσα στο Μουσείο Τζετσάνι, να πω εδώ από την καλησπέρα μου στην διευθύντρια της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, την κυρία Κρυσταλία, την αγαπημένη φίλη, η οποία πραγματικά μας διέθεσε αυτό το χώρο και τον αναδείξαμε. Δεν τον ατιμάσαμε, τον αναδείξαμε στην κυριολεξία. Είναι ένας πολύ όμορφος χώρος. Δηλαδή, κάναμε ό,τι είναι δυνατόν για να το δει ο κόσμος και να το θαυμάσει. Αυτό εννοώ, να το αναδείξουμε. Ναι, έτσι θέλω να πιστεύω και εγώ. Είμαστε ευγενικοί προς το χώρο. Εννοείται, ο χώρος πρέπει να το σεβόμαστε. Το σεβόμαστε τέλεια. Όλοι οι Τρικαλινοί και όλοι οι επισκέπτες. Έχει πάρα πολύ ωραία εικόνα αυτός ο χώρος. Βγάζει πάρα πολύ εικόνα, ωραία. Έχει θερμά χρώματα. Τώρα βλέπουμε τον Παναγιώτη, τον μπαμπά σου, που στις πρώτες εκπομπές τον είχαμε πάντα συμπαραστάτη και θα τον έχουμε και σε άλλες εκπομπές. Εμένα προσωπικά είναι ένας χώρος και για τη Ραφαέλα που μας εμπνέει κάθε φορά που πάμε και για κάτι άλλο, έτσι με τη συζήτησή μας και με τον Στέλιο τον Καραγιώργο που είναι εκεί υπεύθυνο πάντα. Να ευχαριστήσουμε και τον Στέλιο φυσικά. Βεβαίως. Γιατί και ο Στέλιος, αν δεν ήταν και αυτός, δεν θα άνοιγε ο χώρος την ώρα που πάμε εμείς. Γιατί πάμε και σε παράξενες ώρες. Εκτός ναι. Ωραρίου του Στέλιου και των παιδιών εκεί. Εντάξει, μας τον ανοίγουν τον χώρο, μας το δίνουν. Βέβαια, κάναμε και στο Φρούριο τη Σαρακατσάνικη φορεσιά. Ίσως να δείξει ο Ηλίας και από το Φρούριο. Αυτή είναι η πρώτη μας εκπομπή. Όσο περνάνε όμως οι εκπομπές, όσο πάμε στην επόμενη, που προετοιμάζουμε να και ο χώρος ο άλλος τώρα του Φρουρίου, πάλι και εδώ ένας όμορφος χώρος, στο ρολόι ακριβώς από κάτω. Πραγματικά έχουμε όμορφο τόπο. Έχουμε όμορφο τόπο. Χαίρομαι που αυτή η εκπομπή έτσι βρίσκει αντίκρισμα και αρέσει σε κόσμο και εισπράττουμε θετικά σχόλια. Γιατί η ελληνική ενδυμασία, αν το σκεφτούμε, παρουσιάζει πραγματικό ενδιαφέρον. Αν το δούμε το ένδυμα σαν μελέτη από πλευράς κοινωνιολογικής, ιστορικής, ψυχολογικής, κατασκευαστικής και γεωγραφικής, μέσω αυτή τη σκοπιά παρουσιάζει πραγματικά ενδιαφέρον για μελέτη. Αποτελεί πολιτιστικό στοιχείο μας. Θησαυρό κατ' εμέ. Τα κομμάτια μας είναι μοναδικά. Είναι σαν να λέμε ό,τι κουτούρ σημερινά. Μάλλον στο σήμερα δεν ράβονται τέτοια κομμάτια με τέτοιες υφές, με τέτοιες κλωστές ή αν ράβονται είναι του Πανακρύβου. Ναι.
Και αυτές πάρα πολλές τις ετοιμάσετε εσείς οι ίδιοι, βοήθησαν και χορευτές σε πάρα πολλά θέματα. Στην τελευταία ποδιά που κάναμε τουλάχιστον. Δεν έχει προβληθεί ακόμη. Που δεν έχει προβληθεί ακόμη, θα τη δείτε φίλοι μου αγαπημένοι. Ίσως να τη δουν και στο Facebook όσοι έχουν και μας, μπορούν να μας ακολουθήσουν. Μέσα εκεί θα δείτε λοιπόν την ποδιά αυτή, την καταπληκτική. Ανατολική Στρομιλία. Ανατολική Στρομιλία, την οποία μου είπε ότι την κεντήσανε. Τις ποδιές, ναι, τις είχαμε κεντήσει οι χορεύτριές μας στο χέρι. Και έχουν έτσι και συναισθηματική αξία. Προσπαθούμε να κατασκευάζουμε αντίγραφα παραδοσιακών φορεσιών. Σίγουρα έχουμε και κάποια κομμάτια πιο συλλεκτικά που είναι όντως εκείνης της εποχής. Και γνωρίζω και αρκετό κόσμο που στα χωριά έχει τέτοια κομμάτια και ολόκληρες φορεσιές που τις κρατάνε στα ντουλάπια κλειστές, ακριβώς σαν οικογενειακά κοιμήλια. Θέλω να πω, φίλοι μου αγαπημένοι, εσείς που παρακολουθείτε τις εκπομπές, ότι πραγματικά υπάρχουν διαφορές αυτές τις φορεσιές που βλέπετε με αυτές που έχουν συνηθίσει. Γιατί όπως και στην ενδυμασία τη σύγχρονη, αυτό δεν το ήξερα, αλλά μου το είπε και το επιβεβαίωσε η Κάτια στην τελευταία μας εκπομπή που κάναμε, ότι υπήρχαν και τάσεις μόδας και τότε. Δηλαδή υπήρχαν και τάσεις στο τι να φοράνε και αλλάζανε από τόπο σε τόπο. Και μεταξύ τους, δεν και ήταν όλα copy-paste ακριβώς τα ίδια, τα ίδια κομμάτια, τα ίδια δεν χρώματα. Δεν ήταν και ο ίδιος ο υφαντής που να τα υφαίνει, θα υπήρχε και ο υφαντής, η οικονομική κατάσταση της οικογένειας, που ζούσαν ορεινά, παιδινά, και άλλες συνθήκες επηρέαζαν το ένδυμά τους. Και τότε υπήρχε μόδα, δεν σημαίνει ότι φούσαν όλα τα εξαρτήματα, όλα τα κοσμήματα, το ίδιο χρώμα. Ναι. Επειδή ακούστηκε από μερικούς ότι δεν εκπροσωπεί. Είναι αυτή η δικιά μας η φορεσιά, γιατί λέω δεν είναι δυνατόν να έχουμε ακριβώς την ίδια φορεσιά όλοι. Όσον αφορά για τη Σαρκατζάνικη, όντως και το είπαμε, ότι δεν ήταν η δική μας η των Θεσσαλών που ναι, εγκατασταθεί στη Θεσσαλία. Φρακιώτικη. Σημασία δεν έχει να παρουσιάζουμε κάτι δικό μας, γιατί δεν το είχαμε σαν αντικείμενο. Σημασία έχει να ξέρεις τι παρουσιάζεις και εξ αρχής είπαμε τι παρουσιάσαμε. Ναι. Το θέμα είναι να είσαι γνώστης αυτού που κάνεις και αυτού που λες κάθε φορά. Ναι. Πάντως στην Ανατολική Ρωμιλία που θα τη δουν την Κυριακή την εκπομπή, την Κυριακή βγαίνει η Ανατολική Ρωμιλία, αγαπημένοι μου φίλοι. Να ευχαριστήσουμε εδώ και τον Τίνο και τη Βάσια που είναι ουσιαστικά τα μοντέλα μας. Με μία έννοια το λέω τώρα, είναι η έννοια της φυσικά. Να τους ευχαριστήσουμε που πραγματικά στάθηκαν στο ύψος τους και μου είπες ότι κι εσύ στο το ποιος θα παρουσιάσει τη φορεσιά από τον Hot, κάνεις ένα casting μικρό. Όλα τα προσέχουμε. Έχουμε γενικά πολύ όμορφα κορίτσια και πολύ όμορφα αγόρια. Αλλά προσπαθείς να ταιριάξεις. Νομίζω ότι κάποια πρόσωπα, σε κάποια πρόσωπα ταιριάζει περισσότερο. Ταιριάζουν κάποιες φορεσιές περισσότερο. Γι' αυτό λέω. Αλλά δεν υπάρχει νομίζω ελληνική φορεσιά που αν φορηθεί σωστά να μην σε ομορφαίνει. Έτσι. Ειδικά οι ελληνικές φορεσιές οι γυναικείες έδιναν πάρα πολύ έμφαση στο πρόσωπο. Νομίζω ότι τονίζουν πάρα πολύ το γυναικείο πρόσωπο, το αναδεικνύουν, το φωτίζουν, εάν φορηθεί σωστά. Γιατί έχω δει δυστυχώς και περιπτώσεις και σε χορευτικούς λόγους δυστυχώς που δεν φορκιούνται τόσο σωστά και είναι λίγο έτσι και άσχημο το αποτέλεσμα αισθητικά και λίγο ντροπή. Μάλιστα. Εσείς ξέρετε να τους φορέσετε. Τα παιδιά που τις φοράνε πραγματικά τις σέβονται και έχουν και το ανάλογο παράστημα γενικότερα και συμπεριφορά στην παρουσίαση, στην εκπομπή γι' αυτό και σκεφτόμαστε, έτσι που στο είπα κάπως έτσι έμεσα, σκεφτόμαστε να κάνουμε και κάτι μη τηλεοπτικό, σαν Τρίκαλα, σχετικά με την ελληνική ενδυμασία, μια πιο συλλογική και πιο μεγάλη παρουσίαση που έχουμε έτσι μια πολύ ωραία ιδέα που θα αφορά το ευρύ κοινό και θα είναι μία από τις δράσεις μας που θα κάνει Hot προσεχώς. Ωραία. Δε, θα είναι και τηλεοπτική. Μην συνοχωριέσαι. Θα είναι ό,τι θέλετε. Θα είμαστε και εμείς εκεί. Ό,τι δεν υπάρχει αυτή η περίπτωση. Αφού θα γίνει αυτή η δράση και θα είναι και σημαντική, θα είμαστε και εμείς εκεί. Λοιπόν, εντάξει, τα είπαμε για την εκπομπή πραγματικά, αλλά θέλω λίγο να πάμε και στον χορευτικό όμιλο Τρικάλων, γιατί εντάξει, είπαμε, ο χορευτικός όμιλος Τρικάλων δεν κάνει μόνο με την Κάτια Νανά Μάνου τα γεφύρια της παράδοσης. Έχει πολλές δράσεις και πολλές παρουσιάσεις. Είναι από τους πιο γνωστούς συλλόγους, τουλάχιστον πανελληνίως, με πάρα πολλές παρουσιάσεις. Τελευταία παρουσίαση στο Open το κανάλι, στην Πιαλία, αν δεν κάνω λάθος. Βέβαια, εσύ έλειπες, γιατί η εργασία σου, μάλλον η
Έχω αναλάβει, είναι αλήθεια, είναι και αλλού. Μια θεατρική παράσταση στην Αθήνα που αφορά τη Σμύρνη, τον Πόντο, και φτάνουμε μέχρι τη Γερμανική κατοχή και το Εμφύλιο, και έχω αναλάβει στο ΑΣΑΚΙ σχολείο την παράσταση αυτή κοινωσιολογικά και ενδυματολογικά, οπότε και αυτό και την Τρίτη έλειπα. Αλλά είχαμε ένα κάλεσμα από το κανάλι Open και από την εκπομπή της κυρίας Φέης Μαυραγάνη να κάνουμε μία παρουσίαση με θεσσαλικούς χορούς, να επιλέξουμε ένα χωριό. Ο παπάς μου, επειδή είναι χρόνια δάσκαλος στην Πιαλία και αγαπά πάρα πολύ το χωριό αυτό, επέλεξε το γύρισμα να γίνει εκεί. Είναι και πολύ όμορφο, ήταν και γραφικό το μέρος. Και ήταν μεγάλη μας χαρά και μεγάλη μας τιμή που χορέψαμε και να δείξαμε τη Θεσσαλία μας, τα Τρίκαλα, τα χωριά μας. Συμμετείχαν και κάτοικοι της Πιαλίας, υπήρχε και κόσμος. Και γευστική, και μετά γεύσεις, σίγουρα, δεν ξέρω. Αν έγινε και στο γύρισμα, ξέρω ότι μετά τα παιδιά έφαγαν, είχαν καφέ, πέρασαν. Λέω μήπως δείχνανε και, την, και τα, δεν το γνωρίζω αυτό. Και τα εδέσματα της Θεσσαλίας. Τέλος πάντων, πάντως το είδα και εγώ κάποιες φωτογραφίες τουλάχιστον περάσανε. Αυτό πότε θα προβληθεί, ξέρεις? Μέσα στις γιορτές είναι, νομίζω. Μέσα στις γιορτές όμως έχουμε να παρουσιάσουμε και εμείς εδώ πέρα τον χορευτικό όμιλο Τρικάλων. Γιατί και μαζί, σαν τηλεόραση 10, κάναμε μια άλλη δουλειά. Ένα πάλι πραγματικά στο ίδιο μέρος, βέβαια στον άνω χώρο του Μουσείου Τσιτσάνη. Ακριβώς. Όχι κάτω στο Ρωμαϊκό Λουτρό, δηλαδή, πάνω στο Μουσείο Τσιτσάνη. Στο χώρο δηλαδή όπου εκτίθεται ουσιαστικά. Όπου είναι ο χώρος του Τσιτσάνη, είναι οι φωτογραφίες του Τσιτσάνη, το πάλκο του Τσιτσάνη και το μπουζούκι του Τσιτσάνη. Κάναμε ένα πάρα πολύ όμορφο γύρισμα με αφιέρωμα στο λαϊκό τραγούδι και σε λαϊκούς τρικαλινούς συνθέτες που έχουν γράψει αριστουργήματα με τραγούδια που αγαπάμε πάρα πολύ. Συμμετείχαν αρκετοί, βλέπουμε και πλάνα. Βλέπουμε και πλάνα και θα δούμε και στο τέλος. Εγώ δεν έχω δει, τώρα τα βλέπω και θα τα δεις πρώτη φορά και εσύ, και θα δούμε και στο τέλος της εκπομπής μας ακριβώς. Θα καθίσεις εδώ και θα απολαύσουμε ένα δεκάλεπτο ολόκληρο με μουσική πλέον. Τώρα θα ακούς, θα βλέπεις μόνο πλάνα, αλλά μόλις τελειώσουμε την κουβέντα μας σε για λίγο. Για να δω, καλά τα πάμε. Καλά τα πάτε. Συμμετείχαν χορευτές πρωτοετής, δευτεροετής, τριτοετής και παλί. Κάποιες ομάδες, όχι και όλοι οι ενήλικες, δεν μπορούσαν να είναι όλοι. Αλλά ήταν αρκετοί χορευτές μας, και πιο έμπειροι και πιο καινούργοι. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία, τουλάχιστον εμείς. Ελπίζω και το αποτέλεσμα έτσι να μας δικαιώσει. Ήταν μια πολύ ωραία βραδιά. Οφείλαμε να κάνουμε ένα αφιέρωμα σε τρικαλινούς συνθέτες και στο λαϊκό τραγούδι που έχει περάσει ούτως ή άλλως στην παράδοσή μας. Και η πρώην ορχήστρα Τσιτσάνη σε συνοδεύει. Φυσικά συνόδευε η ορχήστρα Τσιτσάνη στον καταπληκτικό αυτόν χώρο. Οπότε τα Χριστούγεννα ο χωριστικός όμως Τρικάλων θα έχει μια ισχυρή τηλεοπτική παρουσία και στο Open και στο TV10, και με τα δύο γυρίσματα που κάναμε στην εκπομπή του Σπύρου Παπαδόπουλου στην Υγειά μας ρε παιδιά, για το Ερβογέννη του Χριστουγέννου και για την παραμονή πρωτοχρονιάς, θα είμαστε και φέτος εκεί με εκλεκτούς καλεσμένους και σπουδαίους καλλιτέχνες. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία, Κάτια Νανά, έτσι να χαιρόμαστε και να δείχνουμε την περιοχή μας. Γιατί όντως, όπως είπες και εσύ, το να παρουσιάζεις και χορούς από την περιοχή μας και τα έθιμά τους είναι πολύ καλό. Γιατί πλέον τα Τρίκαλα είναι τόπος προορισμού. Αυτό θέλω να πω, ότι μέσα και από το χορευτικό όμιλο Τρικάλων που μπορεί να πάμε μέσα στην υγειά μας, δεν προβάλλεται μόνο ο χορευτικός όμιλος Τρικάλων, αλλά εκπροσωπούμε την πόλη ολόκληρη και τα Τρίκαλα. Όντως, νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια έχουν προβληθεί πάρα πολύ όμορφα και επικύρω τρόπος. Ναι, γιατί δύο τουλάχιστον μεγάλοι σύλλογοι από τα Τρίκαλα προβάλλονται μέσα από το Σπύρο του Παπαδόπουλου και είναι σημαντικό αυτό το πράγμα. Και μέσα από άλλες δράσεις της πόλης, νομίζω ότι δεν είναι τόσο θέμα τύχης. Είμαστε πολύ εργατικοί και επινοητικοί και δραστήριοι τρικαλινοί πολίτες. Γι' αυτό και τα Τρίκαλα αυτή τη στιγμή είναι και από τους πρώτους προορισμούς. Έτσι είναι, και χριστουγεννιάτικος. Τόπο χριστουγεννιάτικος προορισμός, τουλάχιστον ελληνικός και πλέον και βαλκανικός. Γιατί καθημερινά έχουμε είσοδο τουριστών από τα Βαλκάνια. Τουλάχιστον είναι τόπος προορισμού των Βαλκανίων. Δεν ξέρω της Ευρώπης γενικότερα. Ας ανοιχτούμε και ακόμη παραπέρα. Θα περάσουμε λίγο τα Βαλκάνια. Θα περάσουμε, θα ξεπεράσουμε με τα γεφύρια της παράδοσης, πες την το χωριές. Όλα, θα τα στείλουμε και στο εξωτερικό. Θα χτίσουμε γεφύρια παντού δηλαδή. Λοιπόν, να πούμε ακόμα μια φορά, αγαπημένοι μου φίλοι, ότι την Κυριακή βγαίνει η εκπομπή μας με τη Ρωμιλιώτικη Φρουρά.
Ανατολικής Ρωμιλίας Φορεσιά. Με έχει κολλήσει ρωμιλιώτικη. Πρέπει να κάνουμε ρωμιλιώτικη Φορεσιά. Θα κάνουμε, μα έρχονται πολύ ωραίες φορεσιές. Πρέπει να κάνουμε. Με παίρνουν πάρα πολύ και μου λένε θέλουμε ρωμιλιώτικο τραγούδι. Ρωμιλιώτικο, τους κάνουμε ρωμιλιώτικη Φορεσιά. Ό,τι θέλει ο λαός. Και την Καραγκούνη και να κάνουμε. Είναι η επόμενη. Είναι η επόμενη Καραγκούνη και εκεί θα έχουμε θα ρέστα. Είδα και την Ραφαέλα που τη φόρεσε και την ανέδειξε ωραία. Ραφαέλα, ετοιμάσου, σας σε βάλουμε μοντέλο. Δύσκολα εγώ με τη Ραφαέλα να συνεπάρξω μαζί. Έχουν τέτοια χημεία, τέτοια οικειότητα, τέτοια επικοινωνία που είμαι τέλει με τα μάτια επικοινωνούμε. Δεν και... μπορείτε, ναι. Όχι, αστειεύομαι. Αστειευόμαστε κι εμείς εδώ, επειδή είδα κάποιες φωτογραφίες της Ραφαέλας με την Καραγκούνικη Φορεσιά. Ναι, τις πάει αλήθεια. Τις πάει ωραία. Λοιπόν, σου εύχομαι τα καλύτερα, καλές γιορτές να περάσουμε. Και λέω να κλείσουμε μάλλον, να κλείσουμε εμείς Ηλία. Να πω και κάτι καινούργιο έτσι που ετοιμάζουμε. Να το πούμε στο τέλος μετά από το τέτοιο. Α, θα ξαναμιλήσουμε. Ναι, θα ξαναμιλήσουμε. Λέ, πάμε να παρακολουθήσουμε λοιπόν το δεκάλεπτο αυτό του HOT και μετά θα κλείσουμε μαζί. Να πεις και αυτή την είδηση την τελευταία. Okay. Έγινε, εντάξει, πάμε Ηλία.